πλαίσια της καμπάνιας των συνδικάτων που συντονίζει η ΓΕΣΕ για την καταπολέμηση της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας που έχει φτάσει στο Θεό. Την εποχή που η μισθή μας είναι στα τάρταρα, επισκεφτήκαμε τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Ναουτάκη, του οποίου η κατανόηση σε αυτά τα προβλήματα είναι μεγάλη και ζητήσαμε τη συμβολή και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στον αγώνα αυτό που κάνουμε. Εμείς επιμένουμε ότι οι μισθωτοί σε αυτή τη χώρα είναι αυτοί που δεν έχουν απολαύσει τίποτα από την έστω και με τις δύσκολες αυτές προϋποθέσεις που έχει γίνει η έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια. Βρισκόμαστε μετά τα μνημόνια σε μια κρίση που ήταν πανδημική, αμέσως μετά σε μια κρίση ενέργειας. Μας είπαν ότι αυτό δημιουργεί πληθωρισμό και είναι εισαγόμενος. Απεδείχθη ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ναι μεν, όθησε τις τιμές της ενέργειας στα ύψη, αλλά στην Ελλάδα βρέθηκε μια μεγάλη ευκαιρία, ένα παράθυρο ευκαιρίας για τους κερδοσκόπους να φτάσουν τα κέρδη τους στα ύψη, γιατί στην Ελλάδα είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ακρίβεια, αλλά είμαστε η πρώτη στην συμμετοχή των κερδών στο εθνικό προϊόν. Ενώ αντιθέτως η συμμετοχή της εργασίας στο εθνικό προϊόν μειώνεται. Γι' αυτό εμείς, και επειδή δεν πληρωνόμαστε από το κράτος, εμείς δεν επιβαρύνουμε τον Έλληνα φορολογούμενο. Οι άνθρωποι, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ζητούν από τους εργοδότες τις αυξήσεις. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έχουμε όπλο. Και όπλο μας είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες έχουν κατακρινιστεί μαζί με όλο το εργατικό δίκαιο. Είναι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση που μας έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα να προσδιορίζουμε τον κατώτερο μισθό με συμφωνίες των εργοδοτικών οργανώσεων και της ΓΕΣΕ. Αυτά ζητάμε να γυρίσουν πίσω και να γυρίσουν τώρα. Η κατάληξη αυτής της πορείας μας, των διεκδικήσεων, της ανάδειξης των προβλημάτων, θα είναι μια γενική απεργία στις 17 Απρίλη, αλλά μέχρι τότε αυτή η πορεία θα είναι διεκδικητική και να ξέρετε ότι αν δεν φέρει αποτέλεσμα δεν θα σταματήσει, αλλά θα είναι μια παρεταμένη προσπάθεια. Η κυβέρνηση μπορεί να μην έχει αντιπολίτευση όπως τη φαντάζεται και όπως είναι μια κατάσταση ρευστή σε όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά η ακρίβεια και εμείς θα είμαστε διαρκώς αντιπολίτευση σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Πρόεδρε, για πρώτη φορά στην Κρήτη κάνετε από τη μια άκρη στην άλλη. Εντυπώσεις? Κοιτάξτε, η Κρήτη έχει ένα πλεονέκτημα και οφείλω να το αναγνωρίσω. Πέρα από τους ανθρώπους έχει σειρά εργατικά κέντρα. Η ΓΕΣΕ, γιατί με ρωτούν πολλές φορές, η ΓΕΣΕ δεν είναι τίποτα, ένα συντονιστικό όργανο των συνδικάτων. 25-30 άνθρωποι είμαστε. Τα εργατικά μας κέντρα είναι η δύναμή μας. Η Κρήτη έχει από τα πιο ισχυρά εργατικά κέντρα στην Ελλάδα. Έχει και παραγωγικό δυναμικό και μας βοηθάνε πάρα πολύ στη δουλειά μας. Από την Κρήτη είμαι πολύ αισιόδοξος. Ελπίζω να πετύχουμε με την ενημέρωση που κάνουμε να έχουμε ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Στα πλαίσια των περιοδιών της ΓΕΣΕ για την κινητοποίηση της 17 Απριλίου αλλά και για την ενημέρωση του κόσμου όσον αφορά τις επιπτώσεις της ακρίβειας, σήμερα μας επισκέφθηκε κλιμάκιο με επικεφαλής τον ίδιο τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον Γιάννη τον Παναγόπουλο. Θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συνάντηση 6 ώρα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο, όπου θα συζητηθούν τα προβλήματα γενικότερα της εργασίας, αλλά και τα ασφαλιστικά και τα θέματα των συντάξεων. Αλλά από εκεί και πέρα όμως τώρα, εμείς σαν εργατικό κέντρο ήδη προετοιμαζόμαστε για την απεργιακή κινητοποίηση που πρέπει να είναι μεγαλειώδης, να περάσουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.